Κυρίες και κύριοι, για το Δήμο που θα ακούσατε τους δύο βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είχα άλλο σχεδιασμό. Πλην όμως ήρθαν τα χθεσινά γεγονότα που μου ανέτρεψαν σήμερα την εκπομπή. Θα επανέλθω όμως δίνοντάς τους τον χρόνο που πρέπει. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών Νότιο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όλες. Και ο κύριος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ καλημέρα πολύ. Σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα υποχρεωθούμε μέχρι να έρθει το επόμενο ραντεβού για να έχετε χρόνο να απλωθείτε και σε άλλα θέματα να πάρουμε ένα σχόλιο σας για αυτά που συνέβησαν χθες. Κύριε Παπαδημητρίου, ορίστε. Νομίζω ότι στην Άγκυρα έχουν διαβάσει λάθος την κατάσταση γενικότερα. Έχουν διαβάσει λάθος τις ευρωπαϊκές ισορροπίες, έχουν διαβάσει λάθος την Αθήνα. Και κυρίως αυτό φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, από κάτι που είχε συμβεί πριν από όχι πάρα πολύ καιρό. Αν θυμάστε, ο Ερντογάν είχε εκφραστεί με τρόπο υποτιμητικό στον Μητσοτάκη, θεωρώντας ότι δεν είναι άξιος συνεχιστής μιας σχέσης που είχε πίστευε ότι είχε αναπτύξει ο κύριος Ερντογάν με την Αθήνα. Δύσκολη σχέση, αλλά πάντως φαίνεται ότι εκείνη τον βόλευε περισσότερο από εκείνη που προέκυψε από τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης είχε πρόσφατα αναφερθεί σε αυτό, ότι η υπομονή της Αθήνας, η υπομονή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει όρια και ότι δεν μπορούν οι προκλήσεις οι συνεχείς να μένουν αναπάντητες, όπως είχε πει. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που υπήρχε στη συνάντηση, ήταν γνωστό ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη συνάντηση. Ο Δένδιας πήγαινε σε μια αποστολή, θα έλεγα, δύσκολη και διπλωματικά και ουσιαστικά, διότι και εδώ στην Ελλάδα έχουμε έρθει σε ένα σημείο που παρά την κρίση της πανδημίας βλέπουμε και παρατηρούμε την προκλητικότητα και βεβαίως θέλουμε απέναντι σε αυτή την προκλητικότητα μια απάντηση ευρωπαϊκή. Και αν αυτή δεν είναι επαρκής, καθαρόεμη ελληνική. Επομένως, όλες οι κινήσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, η αγορά, η συμφωνία στα οπλικά, η συμφωνία με τους ηγέτες της Ευρώπης, ειδικά θα σας αναφέρω γιατί είναι πολύ γνωστή, η ταυτότητα που υπήρχε απόψεων και αντιδράσεων με τον πρόεδρο Μακρόν, με τη Γαλλία, και όχι μόνον, ήταν όλα στην Άγκυρα. Ο κύριος Τσαβούσογλου, αποδεικνύοντας, θα το πω για πολλωστή φορά, ότι οι θαυμαστές της τουρκικής διπλωματίας καλά θα κάνουν να το ξανασκεφτούν, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, και οι απόψεις ότι θα πρέπει πάντοτε διπλωματικά να είμαστε σιωπηλοί και να μην μιλάμε πολύ και να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Άγκυρα διάβασε λάθος. Και πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Ναι, θα έρθει ο Τσαβούσογλου, πολύ σύντομη απάντηση. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Είναι δικιά του η απόφαση. Εμείς τον περιμένουμε, εμείς είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι και επειδή ακριβώς δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε ή αν θέλετε να συζητήσουμε κρυφά, και αυτό αποδείχθηκε στην Άγκυρα, δεν υπάρχουν κρυφά. Μπορεί η διπλωματία να θέλει διακριτικότητα και έτσι είναι καλύτερο να γίνεται. Αλλά όταν προκαλείσαι δημοσίως θα απαντήσεις. Άρα καλώς να έρθει, καλώς να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Και αυτό που είπε ο Τσαβούσογλου, ότι τι είναι αυτά που τα λες μπροστά στους δημοσιογράφους, αυτά τα συζητάμε πίσω από τις πόρτες, είναι μια διπλωματία η οποία έχει κλείσει. Είναι, αν θέλετε, και μια απάντηση εκ των πραγμάτων. Ωραία. Σε μια συζήτηση που έγινε δημοσίως πρόσφατα μεταξύ των κυρίων Σιμίτη και Καραμαλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό θα το συζητήσουμε στην επόμενη μας κανονική έτσι, σε διάρκεια χρόνου κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, Βόρειο Τομέα, ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Σε αντίθεση με το αντιπολιτευτικό παραλήρημα του 2015-2019, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αυτονόητο να αναγνωρίσει την ορθή στάση Δένδια όταν προκλήθηκε από τον Τούρκο ομόλογό του. Μακάρι σε αντίστοιχες περιστάσεις στο μέλλον και η Νέα Δημοκρατία, όταν βρεθεί στην αντιπολίτευση, να μην συμπεριφέρεται νεκροκομματικά. Δεν θέλω όμως να κρύψω τη μεγάλη εντύπωση που μου προκάλεσε η αγωνία του Μαξίμου, δηλαδή οι κυβερνητικές πηγές που διέδιδαν ότι είχε ρητή εντολή αν προκληθεί να απαντήσει. Δηλαδή και αυτό με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη έγινε. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει σκέψη αν προκληθεί ο κύριος Δένδιας να μην απαντήσει και να κάτσει στα αυγά του.
Εν πάση περιπτώσει, το χθεσινό δείχνει ότι χρειάζεται προσπάθεια διπλωματική, προσπάθεια διαλόγου. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτή και πρέπει επιτέλους και μέσα στη χώρα και σε επίπεδο αρχηγών να συζητηθούν τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή. Κυπριακό, η εκτίμησες, μάλιστα, Κυπριακό, να ορίσετε παρακαλώ. Ευρωτουρκικά, μεταναστευτικό και να υπάρξει και αρμόδια ενημέρωση από τον κύριο Δένδη για το που βρισκόμαστε σε όλα αυτά. Η εκτίμησή σας ποια είναι, κύριε Ζαχαριάδη, θα έρθει ο κύριος Σαβούσογλου ως ανταπόδοση στην Ελλάδα? Είναι θετικό οι διάβλοι να παραμένουν ανοιχτά. Και δεν μου άρεσε κάτι που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου και θέλω να το επισημάνω. Μην βάζετε, κύριε Παπαδημητρίου, τον οποιοδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό, όποιο όνομα και όποιο επώνυμο και να έχει, ως πιο βολικό ή λιγότερο βολικό στον Ερντογάν. Δεν κάνει καλό αυτό στην πατρίδα. Χθες εμείς, σήμερα εσείς, αύριο ξανά εμείς ή κάποιος άλλος. Τα ζητήματα και τα θέματα με την Τουρκία είναι παρόντα και θα είναι παρόντα. Μην το παίζετε σε αυτά τα ζητήματα. Επειδή έχει κλείσει ο κ. Παπαδημητρίου, θα συναντηθούμε. Έχει κλείσει. Δεν πειράζει. Θα οργανώσω δεύτερη συνάντηση για να έχετε χρόνο να μπείτε και σε άλλα θέματα. Βεβαίως. Γεια σας. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.